περίοδο αυτή και πετυχαίνει και ο ίδιος το πρώτο μητέρμα. Ευτύχησε λοιπόν ο Απόλλων στην πρώτη ουσιαστικά μεγάλη του ευκαιρία να πετύχει τον γκολ και να ανοίξει το σκορ. Αντρές Κέμπρη. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Κεφαλιά προς τα πίσω, έγινε το πρώτο σουτ και ήρθε στη συνέχεια ο Σκέμπρη από μια θέση που δύσκολα στοχεί. Ήταν και πάλι στη σωστή θέση αυτός ο παίκτης, ο οποίος έχει τον γκολ, τον γνωρίζουμε πολύ καλά, και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Πασέγκο. Η αρένα πια ζει στον ρυθμό του Απόλλωνα. Γκολ του Σκέμπρη. Προβάδισμα στον Απόλλωνα σε 28 λεπτά παιχνιδιού. 3-0. Ο Ζωάο Πέδρο άφησε εκτεθειμένο τον παίκτη που έσπευσε να τον μαρκάρει. Άφησε εκτεθειμένο και τον Σεργέη Πασέγκο. Εδώ ξανά ο Σλίνκι είναι ο παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να τον σταματήσει. Κάνει το σουτ, στέλνει την μπάλα στην απέναντι γωνία και γράφει το 3-0. Εδώ κοιτάξτε, ανοιχτό το χέρι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ορθότητα του σφυρίγματος. Ο Απόλλων έχει μια πρώτη στάξη ως με το πλασιάζει τα τέρματά του. Η αγωνία στο κατακόρυφο εδώ στην αρένα. Άλεξ Ντασίλβα απέναντι από τον Σεργέη Πασέγκο. Παίρνει φορά ο Βραζιλιάνος. Εκτελεί και διπλασιάζει τα τέρματα του Απόλλωνα. Η υπεροχή φέρνει καρπούς. Τα γκολ έχουν γίνει δύο. Το προβάδισμα μεγαλώνει. Ο Απόλλων χρειάζεται πλέον να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι για να πάει με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στον επαναληπτικό και να πάρει την πρόκριση στη Μολδαβία. Αν όλα πάνε καλά, μακάρι να τα καταφέρει από σήμερα. Έχουμε δρόμο αρκετό στο παιχνίδι. Την εκτέλεση από τον Άλεξ Ντασίλβα.